Γεια σας! Στο σημερινό βίντεο θα σας δείξω έναν πάρα πολύ εύκολο τρόπο για να φτιάξετε face paints ή αλλιώς μπογιές για το πρόσωπο χρησιμοποιώντας μόνο 4 υλικά τα οποία έχετε στο σπίτι σας. Το πρώτο υλικό που θα χρησιμοποιήσω είναι το corn flour που οι περισσότεροι έχουμε στο σπίτι μας. Θα χρειαστώ επίσης φυτικό λάδι, μπορούμε εναλλακτικά να χρησιμοποιήσουμε είτε coconut oil είτε baby oil. Θα χρειαστώ ακόμα λοσιόν προσώπου, όμως επειδή εγώ δεν βρήκα στο σούπερ μάρκετ που πήγα, πήρα μία βρεφική ενυδατική κρέμα που είναι λίγο πιο ελαφριά από την ενυδατική που βάζουμε κανονικά. Και τέλος, το τέταρτο υλικό που θα χρειαστώ είναι τα χρώματα ζαχαροπλαστικής. Θα χρειαστώ ακόμα τη μεζούρα της κουζίνας μου για να μετρήσω τις δόσεις από τα υλικά μου, ένα μπολ για να ανακατέψω τα υλικά μου, ένα κουτάλι επίσης για να μετρήσω τις δόσεις μου και μερικά μικρότερα δοχεία για να φτιάξω τα χρώματά μου. Κανονικά μπορείτε να πάρετε πλαστικά τα οποία έχουν καπάκι για να αποθηκεύσετε μετά το face paint, το οποίο αποθηκεύεται για 1 με 2 μέρες στο ψυγείο. Εγώ βέβαια επειδή δεν είχα πλαστικά θα χρησιμοποιήσω αυτά εδώ τα 2 για να δούμε πώς βγαίνουν τα χρώματα και τώρα μπορούμε να ξεκινήσουμε. Θα πάρω το μπολ μου και την μεζούρα της κουζίνας και θα μετρήσω μέσα στη μεζούρα της κουζίνας 1/2 κούπα corn flour. Θα το βάλω μέσα στο μπολ μου και μετά θα μετρήσω και 1/2 κούπα από την ενυδατική κρέμα. Θα τη βάλω και αυτή μαζί με το corn flour. Τέλος θα προσθέσω 1 με 2 κουταλιές από το φυτικό λάδι. Τώρα μπορώ να ανακατέψω το μείγμα μου ώστε να ενωθούν όλα τα υλικά και να βγει μία ομοιόμορφη, όχι πολύ ξηρή κρέμα. Αν δείτε ότι σας βγαίνει πολύ ξηρό το μείγμα, μπορείτε να προσθέσετε λίγο φυτικό λάδι παραπάνω ή αν σας βγει πολύ αραιό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε λίγο παραπάνω corn flour. Αφού τελειώσω με το ανακάτεμα, η βάση μου θα δείχνει κάπως έτσι, δεν θα είναι ούτε πάρα πολύ υγρή, ούτε πάρα πολύ ξηρή να κάνει κομματάκια. Και θα πάρω τα μικρότερα δοχεία για να φτιάξουμε τα χρώματα που θα χρειαστούμε. Θα βάλω στο κάθε ένα μία ποσότητα από την βασική μου κρέμα. Και στη συνέχεια θα πάρω τα χρώματα ζαχαροπλαστικής, θα βάλω μερικές σταγόνες, δεν θα βάλω από την αρχή πάρα πολλές, θα κοιτάζω πώς μου βγαίνει το χρώμα και θα προσθέτω. Καλό θα είναι, αν δεν θέλουμε να κάνει πολύ λεκέ, να μην αφήσει πολύ λεκέ στο δέρμα, να βάλουμε όσο το λιγότερο μπορούμε. Οπότε δοκιμάζω με την ποσότητα που έβαλα και το ανακατεύω. Ξαρός, τώρα θα φτιάξω και μπλε στο άλλο δοχείο. Αφού τελειώσουμε τα χρώματά μας, έχουμε κάνει τους συνδυασμούς μας και έχουμε φτιάξει αυτά που θέλουμε, μπορούμε τώρα να δοκιμάσουμε να δούμε πώς βγαίνει στο δέρμα με ένα πινελάκι. Δεν είναι σαν τα face paints που αγοράζουμε, όμως είναι ένας ωραίος και διασκεδαστικός τρόπος για να παίξουν τα παιδιά. Προσοχή βέβαια στα ρούχα που θα τους φορέσετε όταν θα παίξουν με αυτά τα χρώματα, γιατί τα χρώματα ζαχαροπλαστικής λεκιάζουν πολύ εύκολα τα ρούχα, οπότε θα τους βάλετε κάτι πρόχειρο να φορέσουν και είμαι σίγουρη ότι θα διασκεδάσουν πάρα πολύ. Αυτή ήταν λοιπόν η πανεύκολη διαδικασία για να φτιάξουμε σπιτικά face paints. 2 πραγματάκια τώρα που θέλω να σας πω πριν κλείσω το βίντεο είναι ότι πρώτον, επειδή περιέχουν χρώματα ζαχαροπλαστικής, ίσως αν μείνουν πάρα πολλές ώρες πάνω στο πρόσωπο να λεκιάσουν το δέρμα. Όμως μην αγχωθείτε γιατί με το πλύσιμο φεύγει. Τα παιδιά μου δηλαδή που βάφτηκαν και έμεινε λίγος λεκές επάνω στο δέρμα, με 2 πλυσίματα είχε φύγει. Κάτι άλλο που θέλω να πω τώρα, το οποίο δεν χρειάζεται να το πω και όμως θα το πω, είναι ότι αν έχετε σοβαρά δερματικά προβλήματα στο πρόσωπο ή πληγές, εννοείται πως δεν θα βάλετε επάνω στο δέρμα σας κάτι τέτοιο ή κάτι παρόμοιο.
Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε και το σημερινό μου βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε και να δοκιμάσετε κι εσείς να φτιάξετε face paints μαζί με τα παιδιά στο σπίτι και να διασκεδάσετε. Και εμείς θα τα πούμε την επόμενη φορά. Γεια σας!